Σε νέους μπελάδες μπαίνει η ΠΑΕ ΑΟΚ αφού τα αγωνιστικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα φαίνεται πως δεν είναι τα μόνα. Χθες λοιπόν, μετά από εισαγγελική παραγγελία, εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έκαναν έλεγχο στο γήπεδο Ανθή Καραγιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσιακοί παράγοντες βρήκαν τις τουαλέτες και άλλους κοινόχρηστους χώρους σε απαράδεκτη κατάσταση. Εντόπισαν επίσης πρόβλημα καθαριότητας και σε άλλους χώρους του γηπέδου. Προηγήθηκαν σχετικές καταγγελίες στην εισαγγελία, η οποία διενεργεί εδώ και μέρες προανάκριση. Θυμίζουμε ότι με βάση παλαιότερη γραπτή συμφωνία ΠΑΕ ΑΟΚ και Δήμου Καβάλας, υπεύθυνη για την καθαριότητα μέσα στους χώρους του γηπέδου είναι η ΠΑΕ. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας Περιφερειακής Ενότητας μας επιβεβαίωσε ότι έγινε ο έλεγχος μετά από εισαγγελική παραγγελία και ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως. Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση του γηπέδου. Δεν γνωρίζω πώς ξεκίνησε. Στην υπηρεσία έφτασε έγγραφο από την αρμόδια αρχή που ζητούσε μετά από εισαγγελική παραγγελία τη διερεύνηση ανθυγιεινής εστίασης στο Ανθή Καραγιάννη. Πήγαμε, τη διαπιστώσαμε και θα κάνουμε την έκθεσή μας. Τα ευρήματα της έκθεσης θα πάνε στην αρμόδια αρχή. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Εμείς, κάνοντας την δική μας αυτοψία όμως, διαπιστώσαμε δύο πράγματα. Το πρώτο απλά επιβεβαιώνει τους φόβους ότι το γήπεδο, λόγω της εγκατάλειψης, μετατρέπεται σταδιακά σε εστία μόλυνσης, αφού τουαλέτες και κοινόχρηστοι χώροι θύμιζαν σκουπιδότοπο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι προφανώς η διοίκηση, θορυβημένη από την παρέμβαση εισαγγελέα, ανέθεσε σε τρεις καθαρίστριες το δύσκολο έργο του καθαρισμού των τουαλετών αρχικά, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί προς το παρόν μια υπεύθυνη απάντηση γιατί η κατάσταση έφτασε ως εδώ.